πάρε ένα μπολ, λίγο νερό και άνθος αραβοσύλου. Ανάμιξε τα δύο υλικά μέχρι να έχεις μια υφή σαν γιαούρτι. Ή σχεδόν. Πιάσε στο χέρι σου μια καλή ποσότητα και ξεκίνα να την πλάθεις. Και τώρα σταμάτα. Τα μήνυα αυτό είναι ρευστά, είναι αυτά που δεν ακολουθούν τον νόμο του νεύθωνα για το εξόδες. Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η μεγάλη διαφορά μεταξύ ρευστών και στερεών είναι η αντίσταση σε τάση και κυρίως σε διαθμητική τάση. Τα ρευστά, των οποίων το εξόδες αλλάζει με το ρυθμό παραμόρφωσής τους, ονομάζονται μη νεφτόνια. Και αυτό πρακτικά μας είναι πιο εύκολο να το αντιληφθούμε. Δοκίμασε να βάλεις κέτσαπ στο πιάτο σου. Μήπως πρέπει να χτυπήσεις το δοχείο για να μην περιμένεις 5 με 10 λεπτά μέχρι να κατέβει η σάλτσα λόγω βαρύτητας? Για το λόγο αυτό, όσο πλάθαμε το ρευστό μας, όσο δηλαδή το ασκούσαμε πίεση από διάφορες πλευρές, αυτό διατηρούσε το σχήμα του. Και επειδή μας αρέσει να δοκιμάζουμε τα όρια των υλικών, δοκιμάστε να γρονθοκοπήσετε τον πόνο το ρευστό. Όχι, παιδιά, σοβαρολογώ. Σαν να βαρέσετε τσιμέντο, σωστά. Σαν να μας περιμένει το ρευστό να δει τι θα κάνουμε, ώστε να αντιδράσει ανάλογα. Και μια σκύπα τσιμέντο, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατά τη σκυροδέτηση χρησιμοποιούμε μηχανικούς δονητές. Αυτό που συμβαίνει είναι οι παλμοί του δονητή να δρουν ως δυνάμεις πάνω στο σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα να το βοηθούν να ρεύσει μέσα στους σκυλότυπους, αλλάζοντας το εξόδες του, καθιστώντας το έτσι ένα μη νεφτόνιο ρευστό. Όλα τα υγρά που ακολουθούν τον νόμο του νεύτωνα ονομάζονται νεφτόνια. Είναι αυτά που όσοι παραμόρφωση και να δεχτούν έχουν σταθερό το συντελεστή εξόδους. Ας δούμε ένα άλλο στοιχείο των υγρών. Τα υγρά γενικότερα έχουν συνοχή και την ιδιότητα της προσκόλλησης. Η συνοχή αναφέρεται στην ικανότητά τους να αντιστέκονται όσο μπορούν στις ευελκυστικές τάσεις, ενώ η προσκόλληση είναι η ικανότητά τους να προσκολλάται σε ένα σώμα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πετσέτα για να στεγνώσει το δέρμα σου. Οι ελεύθερες επιφάνειες, όπως και οι διεπιφάνειες μεταξύ δύο υγρών που δεν αναμειγνύονται, δημιουργούν τη λεγόμενη επιφανειακή τάση. Γέμισε ένα ποτήρι με νερό. Παρατήρησε τι συμβαίνει στα τριχώματά του. Το νερό καμπυλώνεται. Αυτό συμβαίνει λόγω του λεγόμενου τριχοειδούς φαινομένου. Όταν η συνοχή ενός υγρού είναι μικρότερης έντασης από αυτή της προσκόλλησης, το υγρό στην επαφή με την επιφάνεια που ακουμπάει σηκώνεται, δημιουργώντας το λεγόμενο μηνίσκο. Συνεχίζοντας την εξερεύνησή μας στον κόσμο των ρευστών, ας κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια της πίεσης. Γενικά, ισχύει η ίδια αρχή με αυτή που είχαμε αναφέρει στα επεισόδια των υλικών, δηλαδή η πίεση είναι η δύναμη ανά την επιφάνεια. Υπάρχουν πολλά όργανα για τη μέτρηση της πίεσης, όπως βαρόμετρα, μανόμετρα απλά και διαφορικά και πιεζομετρικές στήλες. Η πίεση της ατμόσφαιρας στην επιφάνεια της θάλασσας έχει την τιμή 101.325 πασκάλ και τον τρόπο υπολογισμού αυτής της τιμής θα τον δούμε σε ξεχωριστό επεισόδιο. Ας υποθέσουμε πως πηγαίνεις διακοπές. Βουτάς στη θάλασσα, κολυμπάς και καθώς πηγαίνεις όλο και πιο βαθιά, αρχίζεις και νιώθεις ένα βάρος στο κορμί σου. Ίσως κάποια στιγμή η πίεση αυτή γίνει και αφόρητη. Αυτό που νιώθεις είναι η πίεση του νερού πάνω σου. Σκέψου πως όταν είσαι στα 3 μέτρα βάθος, το σώμα σου δέχεται το βάρος της θάλασσας από πάνω σου. Η πίεση του νερού ή αλλιώς η υδροστατική πίεση δίνεται από τον τύπο P ίσον γ επί H επί α, όπου γ το ειδικό βάρος του νερού, H είναι το βάθος του κέντρου βάρους του σώματος από την ελεύθερη επιφάνεια και α είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία ασκείται η πίεση, δηλαδή το σώμα σου. Με αυτόν τον απλό τρόπο και μερική γεωμετρία υπολογίζεται η πίεση σε φράγματα ώστε αυτά να διαστασιολογηθούν κατάλληλα. Στο ίδιο παράδειγμα, προσπαθείς να καταλάβεις γιατί πρέπει να παλεύεις ώστε να κολυμπήσεις όλο και πιο βαθιά. Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε από τον Αρχιμίδη, τον πατέρα της υδροστατικής θεωρίας και έναν από τους πρωτοπόρους της μηχανικής των ρευστών. Η απάντηση αυτή ονομάζεται άνωση. Η άνωση είναι η δύναμη που εφαρμόζεται σε ένα σώμα και είναι ίση με το υγρό που εκτοπίζεται από το σώμα αυτό. Όταν ξαπλώνεις την επιφάνεια της θάλασσας, βυθίζεσαι τόσο ώστε το βάρος σου να εξισωθεί με τη δύναμη της άνωσης. Αν πάλι ένα αντικείμενο έχει πυκνότητα και κατ' επέκταση βάρος μεγαλύτερο από τη δύναμη της άνωσης, αυτό θα βυθιστεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα ανυψωθεί. Στη δεύτερη περίπτωση ερμηνεύει το αερόστατο. Εφόσον είναι προφανές πως το αερόστατο είναι βαρύτερο από τον αέρα,
αυτό θα πρέπει να γεμίσει με κάτι πολύ ελαφρύτερο ώστε να σηκωθεί. Συνήθως χρησιμοποιείται ζεστός αέρας ή ήλιου. Όταν τα αέρια αυτά τεθούν σε λειτουργία, το συνδυασμένο βάρος του αερόστατου είναι λιγότερο από τον περιβάλλοντα αέρα, με αποτέλεσμα να σηκώνεται μέχρι να συναντήσει βαρύτερα στρώματα αέρα. Όπως τα πλοία χρησιμοποιούν την άνοση για να επιπλέουν σε στρώματα νερού, έτσι και τα αεροπλάνα χρησιμοποιούν τα φτερά τους για να επιπλέουν στα στρώματα της ατμόσφαιρας. Εκτός της δυναμικής άνωσης, όπως ονομάζεται στην προκειμένη περίπτωση το φαινόμενο, χρησιμοποιούν την αρχή του Μπερνούλη που θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο και τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Για να πετάξει ένα αεροπλάνο, πρέπει να εκτοπίσει τόση μάζα αέρα όσο το ίδιο το βάρος, αλλιώς η βαρύτητα αρχίζει να τραβάει προς τα κάτω. Και σε αυτό συμβάλλουν οι πανίσχυροι κινητήρες του. Σε κάθε στιγμή η πίεση στα φτερά του αεροπλάνου είναι τόση όση χρειάζεται για να μείνει στον αέρα. Τέλος, από το συλλογισμό μας δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα πλοία. Αν αφήσει ένα κομμάτι ατσάλι μέσα στο νερό, αυτό θα βουλιάξει. Οπότε, πώς χαλιδινά πλοία κιλοτόνων μπορούν και επιπλέον και μάλιστα φορτωμένα με πλέον κιλοτόνους φορτίου? Τα πλοία, σε αντίθεση με ένα κομμάτι χάλιβα, είναι κυρίως άδεια, που σημαίνει πως ο αέρας καταλαμβάνει όλο τον όγκο του εσωτερικά. Ο αέρας είναι πολύ λιγότερο πυκνός από το νερό, έτσι όταν ένα πλοίο κουμπάει το νερό, βυθίζεται τόσο όσο το βάρος του. Και όσο πιο κοντά είναι η πυκνότητα του πλοίου σε αυτή του νερού που εκτοπίζει, τόσο πιο πολύ βυθίζεται. Αν η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη από το νερού, το πλοίο θα βυθιστεί εξ ολοκλήρου. Αν αφήσουμε την ευστάθεια στην άκρη, τα πλοία σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να επιπλέουν. Όταν σε ένα πλοίο εισέρχεται νερό από μια συνέχεια στο σκελετό του, το νερό εκτοπίζει τον αέρα με αποτέλεσμα να οδηγεί την πυκνότητα του πλοίου όλο και πιο κοντά σε αυτή του νερού και τελικώς το πλοίο να βυθίζεται. Παρατηρούμε πως η μηχανική των ρευστών προέρχεται από την εξήγηση των ρεολογικών φαινομένων που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.